Ένας νέος άνθρωπος καταδικάστηκε σε θάνατο από την αστυνομική αυθαιρεσία για μισό πιτόνι καύσιμα. Το εξοργιστικό περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Έρχεται να προστεθεί στην αντίστοιχη δολοφονία του 18χρονου Σαμπάνη στην Αθήνα. Στη σπασμένη πόρτα μια συνταξιούχου που πήγαν να της πάρουν το σπίτι για χρέη στην κάρτα της. Γίνεται μια μέρα πριν την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου και πάλι από τα δολοφονικά πυρά της αστυνομίας. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια η αυθαιρεσία και η καταστολή σπάνε ρεκόρ και δεν είναι τυχαίο. Ούτε οφείλεται αποκλειστικά σε έναν υπουργό ή μια κυβέρνηση χωρίς αυτό να ξεπλένει το αίμα και από τα δικά του χέρια. Οι δυνάμεις καταστολής προετοιμάζονται και ακονίζουν τα νύχια τους όσο στη χώρα μας απλώνεται η ανέχεια από την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια και τον πληθωρισμό να βρίσκεται στα ύψη. Το έδαφος πάνω στο οποίο χτίζεται η ανέχεια, η έλλειψη ακόμα και των βασικότερων ειδών ανάγκης. Το έδαφος πάνω στο οποίο διαμορφώνονται όλες οι προϋποθέσεις για την απόλυτη εξαθλίωση και ό,τι συνεπάγεται από αυτήν. Αλήθεια, τι θα γίνει αύριο αν στη θέση του 16χρονου βρεθεί μία μάνα που δεν θα πληρώσει ένα από τα βρεφικά γάλατα που φυλάσσονται με αντικλεπτικά στα σούπερ μάρκετ. Το κράτος χτίζει στρατό από τις δυνάμεις καταστολής με αντίπαλο το λαό. Αυτό είναι το μεγάλο συμπέρασμα. Ο νέος άνθρωπος που ψυχοραγεί για 20 ευρώ πετρέλαιο είναι το φυσικό αποτέλεσμα όταν η εντολή των κυβερνήσεων προς την αστυνομία, όλο τον κατασταλτικό μηχανισμό, είναι βαράτε στο ψαχνό τους μαθητές που κινητοποιούνται για ζέστη στα σχολεία τους, τους φοιτητές που οργανώνονται για να μην γίνουν επιχειρήσεις στις σχολές τους, τους απεργούς που περιφρουρούν τον αγώνα τους, τους εργάτες που βάφουν τις νατοϊκές συμφωνικές μηχανές με συνθήματα ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους πολέμους. Τα εργατικά σωματεία έχουν γνωρίσει από πρώτο χέρι το πού μπορεί να φτάσει η καταστολή και από την άλλη μεριά και η συγκάλυψη. Δεν πάει καιρός από όταν βουτούσαν στο αίμα την ειρηνική πορεία των συνδικάτων στην Αθήνα την περίοδο της πανδημίας. Αλλά και πιο πρόσφατα τα ανοιγμένα κεφάλια, ο ψεγασμός κατά πρόσωπο με χημικά έξω από το εργοστάσιο στη Μαλαματίνα, στην Κόσκο και αλλού είναι χαραγμένα στη μνήμη των εργαζομένων. Είναι το αποτέλεσμα του δόγματος με βάση το οποίο εκπαιδεύονται οι δυνάμεις καταστολής με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Ο εχθρός είναι ο λαός. Γι' αυτό και δεν πιάνουν δηλώσεις όπως πρώην κυβερνητικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι η αστυνομική είναι απλά ανεκπαίδευτη. Είναι μια χαρά εκπαιδευμένη απέναντι στον εχθρό λαό. Δεν θα το ανεχτούμε. Δεν ανεχόμαστε οι δυνάμεις καταστολής να βαράνε στο ψαχνό. Η τρομοκρατία τους δεν θα περάσει. Των εργατών η πάλη θα τη σπάσει. Απαιτούμε να αποδοθούν ευθύνες σε αυτόν που σημάδεψε το κεφάλι του 16χρονου και σε όποιους του έδωσαν τη δυνατότητα να το κάνει. Δεν θα δεχτούμε καμία συγκάλυψη. Δεν θα δεχτούμε καμία δικαιολογία. Αυτοί που βουτάνε τα χέρια τους στο αίμα πρέπει να λογοδοτήσουν. Τα εργατικά σωματεία μαζί με όλους τους μαζικούς φορείς θα μπούμε ασπίδα για να μην γίνει ο φόβος συνήθιο. Για να μην γίνει η καθημερινότητα η αστυνομική αυθαιρεσία. Καλούμε όλο το λαό να μπει μπροστά για να βάλουμε ένα φρένο στη σαπίλα και τη δυστυχία που προκαλεί αυτή η πολιτική.